Σχετικά με την πρόταση του Δήμου της Κούγιας για το νέο λιμάνι λαϊκής εισπύρωσης, σε δελτίο τύπου που εξέδωσε και η οποία παραβρέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, την ενημερωτική συνάντηση που κάλεσε ο Δήμαρχος, παρουσιάζοντας την πρόταση μελέτη για το λιμάνι της ΚΟ, αναφέρει ότι όντως η πρόταση που παρουσιάστηκε, όπως υπόθηκε και στη συνέντευξη τύπου της Δημοτικής Αρχής, δεν είναι πρόταση προσωπική. Εκφράζει αξιώσεις μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Το κύριο για τη λαϊκή συσπήρωση είναι να αποκαλυφθεί ο σκοπός, οι συνέπειες, τα αποτελέσματα της εκπόνησης αυτού του μεγαλεπίβολου έργου, χωρίς να υποτιμάμε την κριτική για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την αισθητική του. Η προτεραιότητα που θέτει η πρόταση είναι η μετατροπή και του λιμανιού της ΣΚΟ σε ένα χώρο επιχειρηματικής δραστηριότητας για αυτούς που είτε μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ελληνικών ή ευρωπαϊκών, με ΣΔΙΤ ή με παραχωρήσεις, να εκμεταλλευτούν την υποδομή και να καταφέρουν κέρδη για τις επιχειρήσεις τους. Η ενδεχόμενη παραχώρηση του λιμανιού σε επιχειρησιακούς ομίλους είναι δηλωμένη από τη Δημοτική Αρχή, η οποία πατώντας στην υπαρκτή ανάγκη για σύγχρονο λιμάνι, θέλει να δημιουργήσει την προσδοκία στους κατοίκους του νησιού ότι το έργο αυτό θα φέρει κέρδη για όλους. Τα αποτελέσματα της αυξημένης τουριστικής κίνησης στις ξενοδοχειακές μονάδες, είτε μέσω κουραζιέρα στη χώρα, έφεραν και φέρουν πολλά εκατομμύρια ευρώ στις καταθέσεις των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων και εφοπλιστών, ενώ οι τοπικές οικονομίες μετράνε κλειστά μαγαζιά, ξεβαλωμένα εργασιακά δικαιώματα, μισθούς πείνας για τους εργαζόμενους, εμπορευματοποίηση της φυσικής ορμορφιάς, χαρισμένες υποδομές στο μεγάλο κεφάλαιο με τις ουχτερά τέλη για τη χρήση τους από τις λαϊκές οικογένειες. Η κρουαζιέρα που προβάλλεται ιδιαίτερα στην πρόταση, άλλη μια μορφή τουρισμού που κατευθύνεται ανάλογα την κερδοφορία των τουριστικών ομίλων, είναι μια μορφή πλωτού all inclusive, για το οποίο είναι φανερά τα αρνητικά αποτελέσματα για τον τόπο μας. Η λαϊκή συσπήρωση δεν διέκρινε καμία ουσιαστική διαφοροποίηση ως προς την στόχευση και τον χαρακτήρα της πρότασης από τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Αυτό που σήμερα πρέπει να γίνει είναι η γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό στο λιμάνι της ΚΟ. Η αποκατάστασή του σε όλη του την έκταση να γίνει ώστε να αντισεισμικά, να πάρθουν όλα τα μέτρα για την προστασία της θάλασσας και του περιβάλλοντος, να συνδυάζει βελτιωτικές παρεμβάσεις για όλα τα λιμάνια χαρακτηρισμένα ή όχι του νησιού, να μειώνεται η επιβάρυνση του κάστρου όσο και της γύρω περιοχής, να διασφαλίζει την απρόσκοπτη σύνδεση με τα γύρω νησιά και την υπηρετική Ελλάδα, την μετακίνηση κατοίκων και εμπορευμάτων σε ασφαλή πλοία, με φτηνό εισιτήριο και ναυτεργάτες με διασφαλισμένα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα. Η λαϊκή συσπήρωση καλεί το λαό της ΚΟ με κριτήριο την αρνητική εμπειρία από τη μέχρι τώρα καπιταλιστική ανάπτυξη που δίνει γη και είδος στο κεφάλαιο, αξιοποιώντας τη λαϊκή παρουσία και προδομές, να μην συνενέσει τέτοιου είδους προτάσεις που μπορεί να καταλήξουν σε χειροτέρευση των όρων της ζωής του και να παλέψει μαζί με τις δυνάμεις της λαϊκής συσπήρωσης και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για λιμάνια που θα είναι κοινωνική περιουσία, εργαλεία ανάπτυξης και ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.